Λίγα 24 ώρα απομένουν για την εκπνοή της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας και οι Κύπροι, σταθεροί στην παράδοση, επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τον κανόνα που τους θέλει να είναι της τελευταίας στιγμής. Έχουν ανανεωθεί μέχρι χτες 600.000 αδειές κυκλοφορίας, που είναι ένα ποσοστό περίπου 80%, 85%. Μας ανανέωση έχει αυξηθεί, δηλαδή στην 1η του Μαρτίου και μετά έχουμε μόνο ανανεώσεων 25.000 αδειές την ημέρα. Από τις 5 Μαρτίου και μέχρι 6 Μαρτίου έχουν ανανεωθεί 34.000 αδειές κυκλοφορίας. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για περίοδο 3, 6, 9 και 12 μηνών και μέχρι τα μεσάνυχτα του ερχόμενου Σαββάτου, 11 του μήνα, θα μπορούν να το πράξουν χωρίς επιβάρυνση. Μετά τις 11 Μαρτίου υπάρχει μια επιβάρυνση 10 ευρώ και πλέον 10% επί της αξίας της αδείας κυκλοφορίας. Θα υπάρχουν επίσης ελέγχοι από το νέο σωτικό μεταφορών και από την αστυνομία. Και κάποιος ο οποίος δεν θα έχει ανανεώσει την αδεία κυκλοφορίας του μετά τις 11 Μαρτίου μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόστιμο ή εξώδικο. Τα τέλη κυκλοφορίας προκύπτουν με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα του οχήματος, τον τύπο και την ημερομηνία κατασκευής της μηχανής, ενώ για την ανανέωση χρειάζεται επιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος.